Κυρίες και κύριοι, είχα την εξαιρετική τύχη εχθές και απόψε, χθες στο χωριό Κρατερός, το βορειότερο χωριό της Δυτικής Ελλάδος, και σήμερα στα εκπαιδευτήρια Μανιτουλίδη να παρακολουθήσω μια παρέλαση ανθέων. Κοραής είχε πει ότι οι νέοι είναι τα άνθη της φυλής. Εκείνο που μπορώ να πω εγώ είναι να μην μείνουν απλώς άνθη καλοπιστικά, αλλά να δέσουν και να δώσουν ωραίους καρπούς. Τους το εύχομαι ολόψυχα. Θέλω να ξεκινήσω από μία φράση που είπε η απόφυτος η Ντίνα Ιστεριάνη, αν δεν με απατά, η μνήμη, είναι ο επίλογος. Διερωτώ με, επίλογος ή νέος πρόλογος. Θα ήθελα να θέσω με βάση το ερώτημα αυτό μερικά πρόσθετα ερωτήματα. Με τι συναισθήματα ένα σύγχρονο παιδί αποχωρίζεται το σχολείο και ανοίγεται στο πέλαγος της ζωής? Ποια πρέπει να είναι η στάση του έναντι των προκλήσεων της ζωής? Το σχολείο, με τα συμπτώματα της λειτουργίας που παρουσιάζει, το αφήνει τελικά αθωράκιστο, χωρίς εφόδια? Μήπως το σχολείο δεν το αποχαιρετάμε, αλλά διαρκώς το συναντάμε στη ζωή? Μήπως δηλαδή δεν φεύγουμε ποτέ από αυτό, αλλά μένουμε διαβίους αυτό, όχι απλοί προσκυνητές, αλλά αιώνιοι μαθητές? Μήπως σε τελική ανάλυση αυτό είναι το σημαντικό που μαθαίνει τους νέους ένα σχολείο? Και μήπως αυτό που ονομάζουμε μια θέση στον ήλιο καθορίζεται από μια θέση στο θρανείο? Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω. Τα παιδιά, μια φράση που ενδεχομένως να έμαθαν φέτος. Umbra non velat lucem. Και ας την έχουν έμβλημα ζωής. Η σκιά δεν θα καλύψει τον ήλιο. Και άλλα πριν προχωρήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ζεύγος Μαντουλίδη που με έκανε την τιμή να είμαι απόψε εδώ. Να ευχαριστήσω τους νέους της Ελλάδος. Να ευχαριστήσω τους γονείς στο εκλεκτό ακροατήριο. Να ευχαριστήσω πολλούς. Ένα μόνο δεν μπορώ να ευχαριστήσω. Την ΔΕΗ, που όπως ξέρετε ΔΕΗ σημαίνει δεν έχουμε ηλεκτρικό. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος να μείνουμε χωρίς φως. Και με ένα κερί μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μια συμβουλή που λέω πάντοτε στα παιδιά, να ενθυμούνται την κινέζικη παροιμία. Να μην παραπονιόμαστε για το σκοτάδι. Ας κοιτάξουμε να ανάψουμε ένα κερί μέσα στην ψυχή μας. Γνωρίζουμε πως η ώρα του αποχωρισμού, αγαπητά μου παιδιά, δεν είναι η προσφορότερη για να κάνει κανείς έναν τίμιο απολογισμό. Η συγκινησιακή φόρτιση είναι αναπόφευκτη, όμως κάποια πράγματα που ο νέος διδάχτηκε στο σχολείο μπορεί να τον βοηθήσουν σε μια ψύχρεμη αξιολόγηση. Γνωρίζει ότι το ανθρώπινο σώμα έχει την πιο εξελιγμένη ανατομία από όλα τα άλλα έμβια όντα. Κάθε σωματική δραστηριότητα, όπως παραδείγματος χάρη η κίνηση, επιτυγχάνεται από τις αρθρώσεις, των οποίων βασική λειτουργία είναι να διευκολύνουν τα οστά σε μια συνολική και αρμονική κίνηση. Με άλλα λόγια, κάθε άρθρωση είναι το σταυροδρόμι από το οποίο περνάει κάθε συντονισμένη κίνηση, η οποία μας βοηθά να στηριζόμαστε και να ελέγχουμε κάθε εξωτερική μας δράση. Τηρουμένων των αναλογιών, θα λέγαμε ότι και το σχολείο μοιάζει με μια ανθρώπινη άρθρωση, η οποία σαν σταθμό ζωής αφήνει πίσω ένα κομμάτι της, αλλά συντονίζει την περαιτέρω πορεία της σε συνάρτηση με το παρελθόν. Έτσι με το σχολείο εξασφαλίζεται, όσο το δυνατό γίνεται πιο ανώδυνα, η μετάβαση κάθε ανθρώπου από την ηλικία της σχετικής αθωότητας και αμεριμνησίας σε μια εποχή ασφαλώς πιο δύσκολη, αλλά και γι' αυτό πιο δυναμική, χωρίς τη φάση αυτή ο νέος να κινδυνεύει να λυγίσει ή να σπάσει από το βάρος των νέων ευθυνών. Το σχολείο άρθρωση έχει αρθρώσει σωστά τις ενέργειές του, ώστε η κίνηση να είναι πιο ευχερής και κατά το δυνατό ανώδυνη.
κορυφαία στιγμή της σχολικής θητείας είναι αυτή της αποφοιτήσεως. Η ώρα του απολυτηρίου μοιάζει με τη συγκομιδή καρπών. Είναι η ώρα της ηθικής αμοιβής. Πολλά παιδιά αποχαιρετούν το σχολείο με αντικρουόμενα ή αντιφατικά συναισθήματα. Ανακούφιση γιατί τώρα πια τελείωσαν τα βάσανα. Χαρά γιατί ήρθε η στιγμή να ανοιχθούμε στο πέλαγος της ζωής. Λύπη γιατί θα χάσουμε ένα χώρο που επί χρόνια προσέφερε θαλπορή. Όμως ενδόμηχα στα περισσότερα παιδιά φωλιάζει ένα βαρύ συνέστημα ανασφάλειας. Την ανασφάλεια γεννάει η επικείμενη επαφή με το απροσδιόριστο και ασαφές περιβάλλον, η επαφή με ένα άγνωστο και ίσως εχθρικό μέλλον. Το επικείμενο βάδισμα του νέου σε ένα δρόμο που δεν του είναι οικείος και ασφαλώς όχι στρωμένος με άνθη, γεννά την ανησυχία και σε πολλά παιδιά την αγωνία. Είναι η μεγάλη ώρα που το παιδί φεύγει από το στάδιο της αμεριμνησίας και περνά στο στάδιο της ευθύνης. Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες δοκίμαζαν την αντοχή των παιδιών τους προκειμένου να τα εντάξουν στην τάξη των ανδρών με μαστίγωση μπρος το βωμό της ορθίας Αρτέμιδος. Η μαστίγωση έχει προ πολλών χρόνων καταργηθεί στα σχολεία. Δεν έχει όμως καταργηθεί στη ζωή. Στη νέα πορεία του το παιδί ουσιαστικά θα είναι μόνο. Θα πάει με δικό του εκεί στο μήλο, όπως λέει ο λαός. Αυτό σημαίνει φορτίο βαρύ που απαιτεί πλάτη δυνατή. Όποιος έχει ετοιμαστεί για ελαφρύ φορτίο θα πάει με άδειο σχεδόν σακί στο μήλο. Το αλεύρι που θα πάρει δεν θα επαρκέσει για τη συντήρησή του. Το σχολείο λοιπόν προγυμνάζει το νέο για τα αυριανά βάρη. Και όσο σκληρότερα τον γυμνάζει, τόσο ο δρόμος της ζωής θα γίνεται ευχερέστερος τον νέο βαδιστή. Θα μπορούσαμε κάπως ποιητικά να θεωρήσουμε το σχολείο σαν ένα ωραίο και μεγάλο ψέμα που μας βοηθάει να μάθουμε την αλήθεια. Το ψέμα είναι ότι από αυτό περιμένουμε ότι θα διδαχθούμε τα πάντα. Ευτυχώς που είναι ψέμα. Έτσι η προσπάθεια να μάθουμε τα πάντα συνεχίζεται διαβίου. Και αυτό είναι η μεγάλη προσφορά του σχολείου. Δεν σου μαθαίνει τα πάντα, απλώς ερεθίζει... Είναι κανείς στο σημείο να θεωρείται παντογνώστης, διαπιστώνει πως δεν γνωρίζει τίποτα. Και αυτό είναι η πιο μεγάλη αλήθεια. Πολλά παιδιά βιάζονται να εγκαταλείψουν αυτό το βάσανο που λέγεται σχολείο, χωρίς να πολυλογαριάζουν ότι χωρίς το σχολικό βασανισμό η ζωή τους θα ήταν ένα διαρκές βασανιστήριο, μια πορεία χωρίς φως στο σκοτάδι. Ακόμη πολλά παιδιά νομίζουν ότι το τέλος του σχολείου σημαίνει τέλος του μαθησιακού καταναγκασμού. Όντως κάθε χρόνο το σχολείο τελειώνει για εκατομμύρια παιδιά σε όλη τη γη, αλλά δεν τελειώνει η διαδικασία της μάθησης. Το σχολείο, όταν τα παιδιά φτάσουν στο τέλος της φίτησης, προσφέρει ένα τέλος. Και τέλος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει σκοπός. Άρα το σχολείο τελειώνει όταν ο άνθρωπος τελειωθεί, όταν δηλαδή πετύχει το σκοπό που έθεσε στη ζωή. Κάποια τέλος πάντων παιδιά που εξακολουθούν να ζουν μέσα στη μέθη της εφηβείας έχουν την άποψη ότι τελειώνοντας το σχολείο τελειώνουν και τα προβλήματα, τότε όμως αρχίζουν τα πιο ουσιαστικά προβλήματα. Τα προβλήματα του σχολείου είναι, θα λέγαμε, τεχνητά, προβλήματα που θέτουν τα προγράμματα και οι καθηγητές. Τα προβλήματα μετά την αποφύτηση τα θέτει η ζωή. Οι νέοι, και όχι μόνο όταν είναι νέοι, θα συναντούν διαρκώς τη σφίγγα που θα τους θέτει τα ερωτήματά της. Και αλίμονο σε εκείνους που η ζωή τους πιάνει αδιάβαστους. Ακούμε συχνά κάποια παιδιά να λένε το στίχο του τραγουδιού. Τα μαθητικά χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Το σχολείο είναι ο πρώτος εξοκοιτάριος χώρος του παιδιού. Μια προέκταση της οικογένειάς του. Γι' αυτό λέγεται δεύτερο σπίτι. Το σχολείο όμως δεν είναι κάποιο χτίριο, κάποια πρόσωπα, κάποιες ώρες μαθημάτων. Είναι φορτίο συναισθημάτων, σχέσεων, αναμνήσεων, πνευματικών και σωματικών αθλήσεων. Είναι κάθε τι που εμπνευστήκαμε και ονειρευτήκαμε κατά τη φίτησή του σε αυτό. Είναι τα όνειρα που κάναμε σε αυτό, είτε για να χτίσουμε, είτε για να γκρεμίσουμε το σχολείο. Κάθε γενιά που περνά από αυτό, στο σχολείο ονειρεύεται την επανάστασή της. Γι' αυτό δεν είναι υπερβολή να χαρακτηριστεί θερμοκοιτίδα όλων των μεγάλων νεανικών επαναστάσεων, είτε οι επαναστάσεις αυτές ήταν πολιτικές, είτε κοινωνικές, είτε πνευματικές. Οι στιγμές αγωνίας και πικρίας είναι
Στιγμές χαράς και πικρίας είναι φυσικό να συνοδεύουν το παιδί τώρα που φεύγει από το σχολείο. Είναι για όλα αυτά ένα συναισθηματικό γεγονός. Γι' αυτό παρά τα πολλά αρνητικά του, πάντα γυρνάμε σε αυτό. Σήμερα, όπου κυριαρχεί μια γενικευμένη τάση αρνητισμού, στο σχολείο καταλογίζονται πολλά. Και όντως πολλά από αυτά που καταλογίζονται είναι σωστά. Όμως ανεξάρτητα από αρνητικές διαπιστώσεις, είναι γεγονός πως το σχολείο, με τις ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές του, κατέχει μια ξεχωριστή και αξέχαστη θέση στη συνείδηση και στη μνήμη των ανθρώπων. Το σχολείο είναι μια φλέβα ζωής που ενώνει την περίοδο της παιδικής αθωότητος και ανεμελιάς με την περίοδο της ευθύνης. Σχολείο δεν σημαίνει απομνημόνευση κάποιου βιβλίου, λύση κάποιων ασκήσεων, σημαίνει πρωινά χαμόγελα, φιλίες, όνειρα και ελπίδες που γεννιούνται μέσα σε αυτό. Σημαίνει χτυποκάρδια στο θρανείο, όχι μόνο από αγωνία για το ενδεχόμενο μιας αποτυχίας, αλλά και από τα πρώτα συναισθηματικά σκυρτήματα. Γι' αυτό σχολείο και ζωή δεν διαφέρουν. Το σχολείο δεν είναι κάποια χρόνια ζωής ή τρόπος ζωής, είναι η ίδια η ζωή. Το σχολείο είναι η ζωή μας και μας αποχαιρετά οριστικά όταν μας αποχαιρετά η ζωή. Ρόλος του σχολείου είναι να κάνει το παιδί έναν αιώνιο μαθητή. Το σχολείο δεν σκοπεί, ούτε αποστολή του είναι να διδάξει τα πάντα. Στέκει πάντα όταν είναι άξιο της αποστολής του, πιστό στην Ηρακλήτη αρχή. Χρυσόν γάρι διζήμενη, γιν πολλήν ορίσουση και βρίσκουση ολίγων. Αυτοί δηλαδή που ψάχνουν να βρουν χρυσάφι, σκάβουν γη πολύ και βρίσκουν χρυσάφι λίγο. Όμως γι' αυτό το χρυσάφι είναι πολύτιμο. Ανεβρίσκεται με πολύ μόχθο και πάντα είναι λίγο. Έτσι το πνευματικό χρυσάφι που κατακτά στα χρόνια της φοιτήσεώς το μαθητής είναι λίγο μπρος το χρόνο και το μόχθο που ανάλωσε. Όμως το λίγο είναι πάντα πολύτιμο. Αλλά επειδή είναι λίγο δεν ικανοποιεί, έτσι έντεχνα το σχολείο καλλιεργεί στο παιδί την αξεδίψαστη τάση για μάθηση. Το κάνει έναν καινούριο Οδυσσέα που έχει το πάθος της αναζήτησης και της περιπέτειας, αλλά όμως το νου του πάντα να έχει την Ιθάκη. Γιατί αν προδώσει την Ιθάκη, θα προδώσει και τη ζωή. Χωρίς στόχο, χωρίς σκοπό, μια απλή περιπλάνηση που θα προσφέρει επιτυχία, σαν την επιτυχία, έναν απατηλό αντικατοπτρισμό. Είναι να προσφέρει ένα χαρτί που θα πιστοποιεί ένα επίπεδο γνώσεων. Δεν είναι ούτε καν οι γνώσεις, ούτε τα περιβόητα εφόδια για τη ζωή. Αποστολή του σχολείου είναι να δώσει νόημα ζωής, ένα όραμα βιωτής. Να οικοδομήσει τον άνθρωπο μέσα σε κάθε παιδί, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί προς το υψηλότερο παιδευτικό ιδανικό που έθεσε ο Μένανδρος ο Κηφισιεύς. Γένιος ίος έσι μαθών. Να γίνεις αυτό που είσαι, αφού μάθεις ποιος είσαι. Όσο κι αν λένε πολλοί, ακόμα και ομιλών σε στιγμές οργής, ότι το σχολείο είναι ένας χρεοκοπημένος θεσμός, ωστόσο δεν έχει βρεθεί άλλος αναπληρωματικός θεσμός, κάτι που θα αντικαταστήσει το σχολείο επιτυχώς, χωρίς να τραυματίσει τον νεανικό ψυχισμό. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν μια ηλεκτρονική συσκευή να υποκαταστήσει τον καθηγητή, ούτε ένα ιδιαίτερο μάθημα τη σχολική τάξη. Σχολική τάξη, παρά τις αταξίες της, δημιουργεί την κοινωνική τάξη. Το σχολείο πέρα από τα γνωστικά εφόδια. Αυτό που κυρίως προσφέρει στο παιδί είναι η κοινωνικότητα. Μέσα στην τάξη συνηθίζει στη συνύπαρξη, μαθαίνει να ανέχεται τη διαφορετικότητα και την ιδιοτροπία του άλλου. Έτσι το παιδί μαθαίνει όχι απλώς να επιβιώνει αλλά και να συμβιώνει. Στο σχολείο δημιουργεί τους πρώτους δεσμούς φιλίας. Ίσως περισσότερο γι' αυτό, από χαιρετισμός του σχολείου γίνεται οδυνηρός. Ο δρόμος του παιδιού χωρίζει από τους δρόμους των άλλων συμμαθητών του. Τώρα πρέπει να στραφεί προς νέα πρόσωπα, να αναζητήσει νέους φίλους. Γι' αυτό οπωσδήποτε γεννά ανάμεκτα συναισθήματα. Το σχολείο ακόμα εθίζει το μαθητή στο να αποδεχτεί την πιο σοφή αρχή της ζωής. Το αλάθητος ουδής. Το λάθος είναι η πιο ασφαλής, γιατί είναι η πιο οδυνηρή μέθοδος μάθησης. Μέσα από τη δοκιμασία του λάθους στο κότερο φόδιό τους. Να μην γυρίζουν την πλάτη στη ζωή, γιατί θα είναι πολλοί αυτοί που θα τους χτυπήσουν πισόπλατα. Μετά την αποφύτηση, αρχίσει η επιφύτηση. Τότε το παιδί διαπιστώνει πως τα χρόνια που πέρασαν και αυτά που έμαθα στα χρόνια που πέρασε
έστω και αν τα ξέχασε δεν ήσαν άχρηστα. Γιατί παιδεία δεν είναι αφορτίο γνώσεων που κουβαλάμε σαν οι άτλαντες διαβίου. Παιδεία είναι αυτό που μας μένει όταν ξεχάσουμε όλα όσα μάθαμε στο σχολείο. Αρκεί το σχολείο να μην μαραίνει τη ζωντάνια. Αρκεί να κάνει τα παιδιά να σπέβδουν και όχι να καθέβδουν. Ακόμα και η δυσλειτουργία του αποτελεί προγύμναση για όμοιες ή ανάλογες καταστάσεις που θα συναντήσει στη ζωή. Και αυτό απόψε που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη και ειδικά στο σχολείο τούτο είναι ένα μάθημα ζωής. Ότι και μέσα στο σκοτάδι μπορούμε να ανάψουμε φως. Ίσως πολλοί μαθητές να φεύγουν από το σχολείο με κάποιες κακές εμπειρίες. Με κάποιες αποβολές και κάποιες επιπλήξεις και επικρίσεις. Αυτές οι άσχημες εμπειρίες είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Γιατί η ζωή δίνει περισσότερες αποβολές από το σχολείο. Δίνει ακόμη πολλά χαστούκια. Το ποινολόγιο της ζωής δεν δέχεται σαν ελαφρυντικό των νεαρών της ηλικίας, ούτε ισχύει σε αυτή η παιδαγωγική αρχή της επιοίκειας. Ζωή δεν σημαίνει περπάτημα σε ώρα καλοκαιριάς, πιο συχνά σημαίνει περπάτημα σε ώρα κακοκαιριάς, περπάτημα μέσα στη βροχή, περπάτημα μέσα στο σκοτάδι. Όμως δεν θα βραχεί. Θα βραχεί, τουλάχιστον πολύ εκείνος που θα χρησιμοποιήσει επιτυχώς την ομπρέλα που σε κάποιο χρόνο μακρινό του προσέφερε το σχολείο. Ακόμα και η τιμωρία μπορεί να είναι σωσίβιο στην αυριανή τρικυμία. Ας μην ξεχνούν τα παιδιά μας ότι στα αρχαία ελληνικά τιμωρία δεν σημαίνει απλώς κολασμός, σημαίνει βοήθεια. Θυμίζω στους τριτοδεσμίτες ειδικά ότι το τιμωρώ συνδοτική σημαίνει βοηθό. Όταν κλείνει η πόρτα του σχολείου, ανοίγει η πόρτα της ζωής. Πολλά παιδιά πιστεύουν ότι η πόρτα αυτή είναι είσοδος του λαβυρίνθου, όπου τα περιμένει κάποιος μινόταυρος και άλλα. Πιο αισιόδοξα παιδιά τη βλέπουν σαν φίλη του παραδείσου. Η πόρτα αυτή που δεν είναι μία, αλλά πολλές θέματος. Αυτά που πρέπει να κλείσουν στην Ελλάδα είναι άλλα. Όχι τα φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια συμπληρώνουν την παιδεία, δεν την αναπληρώνουν. Γιατί αλίμονο αν τα φροντιστήρια μπορούσαν να αναπληρώσουν την παιδεία. Το ελληνικό σχολείο με τις ατέλειές του καλλιεργεί στο Ελληνόπουλο το σοκρατικό εν είδα ότι ουδέν είδα. Γεννά μέσα του το σύνδρομο του τίποτα, ότι δηλαδή δεν ξέρει τίποτα αλλά πρέπει να μάθει τα πάντα. Σήμερα στην Ελλάδα παρατηρείται ένας εκδοτικός οργασμός. Στις νέες εκδόσεις το ποιοτικό. Αλλά όμως είναι αληθινό.